Πανελλαδική απεργία. Είναι πανελλαδική απεργία που έχει εξαγγείλει το δευτεροβάθμιο όργανο υποξέν, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξεναγών. Τα σωματεία έχουν επίσης αντίστοιχα προκηρύξει και στάσεις εργασίας με αφορμή το νομοσχέδιο το οποίο καταθέτει προς ψήφιση σήμερα το Υπουργείο Τουρισμού. Το νομοσχέδιο για τον υποτιθέμενο εξυγχρονισμό σε ζητήματα που αφορούν στον τουρισμό. Στο κομμάτι το δικό μας, αυτό που μπορούμε να πούμε ότι δεν μιλάμε για εξυγχρονισμό, αλλά για απαξίωση και υποβάθμιση του επαγγέλματός μας. Διότι ακόμα και ο ορισμός του ξεναγού, όπως παραδοσιακά τον γνωρίζουμε και τον αντιλαμβάνονται όλοι, αλλάζει. Και αλλάζει άρδιν. Και αναρωτιόμαστε ποια είναι η σκοπιμότητα σε αυτή την αλλαγή. Όταν ο ξεναγός συνοδεύει, δεν ερμηνεύει, δεν επεξηγεί και μάλιστα περιορίζεται σε περίκλειστους χώρους, αρχαιολογικούς χώρους. Πώς αντιλαμβάνεστε εσείς τη λέξη περίκλειστος? Φεύγει δηλαδή από τα λεωφορεία, από τη συνοδεία των επισκεπτών, των ξεναγών, τα μνημεία της φύσης, η λαογραφία μας, τα ιστορικά κέντρα των πόλεών μας. Αυτά δεν αξίζει να επικοινωνηθούν, να γίνουν γνωστά μέσω των ξεναγών που είναι οι πλέον αρμόδιοι, γνωρίζοντας και μπορώντας να έχοντας την ικανότητα να συνδέσουν το χθες και το σήμερα, να τα παρουσιάσουν αξιοπρεπώς. Συνοπτικά, για να καταλάβει και ο κόσμος, τι είναι αυτό που αλλάζει στον ορισμό? Ότι ανοίγει την πόρτα ώστε ο κάθε αυτοαποκαλούμενο σύνοδος επισκεπτών, τουριστών, να μπορεί να μπαίνει στα λεωφορεία και να ερμηνεύει κατά το δοκούν την ιστορία μας, τον πολιτισμό μας, τα ζητήματα που αντιμετωπίζουμε στο σήμερα, διότι δεν σας κρύβω ότι είναι συνεχείς οι ερωτήσεις που δεχόμαστε, όχι μόνο για την ιστορία μας, αλλά και για την καθημερινότητά μας. Πρέπει λοιπόν αυτά να μπορείς να τα συνδέσεις, να παρουσιάσεις σωστά, να αμβλύνεις, αν θέλετε, τις άσχημες εντυπώσεις. Πολλές φορές καλούμαστε να το κάνουμε αυτό. Και από αυτούς τους λεγόμενους σύνοδους, διότι πρέπει να σας πω ότι αυτή η πρακτική να μπαίνουν άσχετοι μέσα στα λεωφορεία συμβαίνει εδώ και αρκετό καιρό. Μόνο που μέχρι τώρα ήταν παράνομη αυτή η δραστηριότητα. Ο ξεναγός οφείλει να συνοδεύει και να ερμηνεύει. Τώρα πάει να νομιμοποιηθεί. Έχουμε ακούσει λοιπόν τα τέρατα για τον Έλληνα, για την καθημερινότητά του, για την νοοτροπία του, από ανθρώπους που δεν έχουν καμία σχέση με τον τόπο μας. Εγώ είμαι καλυμμένος. Θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο? Θα ήθελα να προσθέσω ότι ο ορισμός είναι το πρώτο και το κύριο που μας απασχολεί, διότι στην ουσία καταργεί το επάγγελμά μας από την πίσω πόρτα, αλλά το νομοσχέδιο προβλέπει και ένα σωρό άλλα ζητήματα που μας αφορούν, όπως για παράδειγμα, αδειοδοτεί η ΕΚ διαβίου μάθησης να μοιράζουν επιπληρωμή φυσικά άδειες, εκπαιδεύοντας υποτίθεται με ταχύρυθμα σεμινάρια ανθρώπους που επιθυμούν να πάρουν την ίδια άδεια που έχουμε όλοι εμείς, έχοντας περάσει τη σχολή ξεναγών, μια σχολή βραβευμένη σε πανευρωπαϊκό επίπεδο για το επίπεδο μόρφωσης που προσφέρει. Αυτή λοιπόν η σχολή απαξιώνεται και δίνεται στον καθένα το δικαίωμα να αγοράσει ένα τέτοιο πτυχίο. Και το τρίτο είναι ότι όλη η γραφειοκρατία που αφορά στη βεβαίωση παράνομων ξεναγήσεων, όχι μόνο δεν απλοποιείται, γίνεται ακόμα πιο δύσκολη. Να σας πω το χαρακτηριστικό ότι όταν εγώ δω κάποιον να κάνει μία παράνομη ξενάγηση, θα πρέπει να καλέσω την αστυνομία, εφόσον υπάρχει διαθέσιμος αστυνομικός, να έρθει να πάρει τα στοιχεία του ανθρώπου που κάνει την παράνομη ξενάγηση, να συντάξει αναφορά η οποία πάει στην Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού, αυτή με τη σειρά της να συντάξει αναφορά προς το Υπουργείο, το Υπουργείο να εγκαλέσει αυτόν που έκανε την παράνομη ξενάγηση, αυτός έχει 6 μήνες δικαίωμα να υποβάλει ένσταση. Η ουσία ποια είναι? Ότι ποτέ κανείς δεν τιμωρήθηκε για αντιπίεση επαγγέλματος.